Θα καλημερίσω την κυρία Φωτεινή Καλουγεράκη από το Ελληνικό Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Τέχνη Χρό. Κυρία Καλουγεράκη, καλημέρα από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Αγγέλα, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Επίσης να καλημερίσω την υπεύθυνη από το Τμήμα Πολιτισμού Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, την κυρία Εύα Μαρτιμιανάκη. Καλημέρα και σε εσάς, τι κάνετε? Καλή σας μέρα κυρία Δουλγεράκη. Μια χαρά. Λοιπόν, κυρίες μου, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να ξεκινήσω από την κυρία Καλουγεράκη, διότι υπάρχουν αρκετά τα οποία από το κέντρο ετοιμάζονται, μάλιστα από το ανοιχτό θέατρο. Έχουμε και την 5η 13 Ιουλίου μια παράσταση, έτσι κυρία Καλουγεράκη? Σωστά, σωστά. Όπως και άλλες χρονιές, κάνουμε πάλι φέτος ένα μικρό φεστιβάλ, είναι μόνο για ένα βράδυ, αλλά χορευτές από διάφορες ομάδες του Ηρακλείου, ανεξάρτητες, είτε σχολές, επιλέγουν να χορέψουμε όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό. Την προηγούμενη φορά είχαμε χορέψει για τα παιδάκια του Κέντρου Προστασίας στο Πόρο και φέτος είπαμε να αφιερώσουμε όλη τη δράση σε... να έχει φιλοζωικό χαρακτήρα. Οπότε αφιερώσαμε στο κοινοκομείο Ηρακλείου και δεν μετανιώσαμε καθόλου για την επιλογή μας. Ήταν μια άψογη εμπειρία. Άξιζε τον κόπο και νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε λίγο φωνή και σε αυτά τα πλάσματα, γιατί πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Κυρία Καλογεράκη, χορεύετε με κοντά νομίζω 80 χορευτές, χορεύτριες, την 5η 13 Ιουλίου, γιατί νομίζω αυτό πρέπει να το πούμε, να έχει το σημείο αναφοράς ο κόσμος που σας ακούει. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, είναι αλήθεια, την 5η στην πύλη Βιθλέμ. Θα έχουμε το Summer Dance Fest, εννοείται είσαστε όλοι προσκαλεσμένοι, αλλά περισσότερο θα ήθελα να μιλήσουμε για τη δράση που έγινε στο κοινοκομείο, γιατί όλο αυτό γίνεται για να επικοινωνήσουμε στους πολίτες του Ηρακλείου αυτή τη δομή που πραγματικά προσφέρει στην κοινωνία και βλέπεις χρειάζεται τη συμπαράστασή μας. Mm-hmm. Βεβαιότατα θα το πούμε αυτό, γιατί πήγατε σε αυτή τη δράση και δεν σταματάτε εκεί. Αλλά δύο κουβέντες και από την κυρία Μαρτιμιανάκη για να συνεχίσουμε. Παρακαλώ κυρία Μαρτιμιανάκη. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω αυτή την μοναδική πρωτοβουλία που έρχεται σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς εξωστρέφειας του κοινοκομείου Ηρακλείου με τη συμπαράσταση της αρμόδιας αντιδημάρχου της κυρίας Σιγκελάκη. Και εγώ σαν υπεύθυνη αυτής της δράσης, αυτής της προώθησης, αυτού του σκεπτικού, συνεργάστηκα άριστα με τη σχολή. Ήταν μια φοβερή εμπειρία, γιατί ήρθανε τα κορίτσια, έβγαλανε από τα πλουβιά όλα τα ζωάκια μας. Τα ζωάκια ανταποκρίθηκαν σαν να ήταν δίδες. Πραγματικά φωτογραφήθηκαν μπροστά στο φακό. Φαινόντουσαν ευχαριστημένα, σαν να χαμογελούσαν. Οι εθελοντές μας είναι άριστοι και η εκπαιδεύτριά μας το ίδιο. Έχουμε μία αγαστή συνεργασία. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και πραγματικά καλό και προσκαλώ τους δημότες και όχι μόνο να έρθουν να δουν το κοινοκομείο μας. Το κοινοκομείο έχει κάνει άλματα ως προς την εξωστρέφεια και την προσπάθεια προώθησης των υιοθεσιών, των φιλοξενιών, να πιστέψουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Χρειάζονται ακόμα περισσότερα φυσικά. Τα σωματεία είναι δίπλα μας. Ανά πάσα στιγμή ό,τι ζητηθεί από εθελοντές προστρέχουν σε οποιαδήποτε ανάγκη έχουν τα ζωάκια μας. Τώρα να κάνω και έκκληση σε αυτό, ότι πραγματικά πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η πολιτιστική δράση που αγκαλιάστηκε από όλους τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την Πέμπτη. Αλλά σας λέω ότι όλοι πρέπει να έρθουν να δουν το κοινοκομείο μας, οι πολίτες να πιστέψουν στην προσπάθεια που γίνεται. Τα ζωάκια πρέπει να βγουν από τα κλουβιά. Κανένα ζωάκι στο κλουβί. Καθημερινά τα βγάζουμε φυσικά βόλτα οι εθελοντές και η εκπαιδεύτρια. Προσπαθεί η εκπαιδεύτρια ειδικά να δημιουργήσει την ψυχολογία τη σωστή, ώστε τα ζωάκια μας να είναι έτοιμα προς υιοθεσία, αλλά ζητάμε και φιλοξενίες για την αποθεραπεία τους. Δεν χρειάζεται να είναι μέσα στα κλουβιά. Είναι πολλά ζωάκια που μπορούν να πάρουν την θεραπεία τους σε ένα σπίτι φιλοξενίας. Να μάθει ο κόσμος ότι επανεντάξεις χρειαζόμαστε εθελοντές επανένταξης, να τα στηρίζουν, να υπάρχει νεράκι τώρα με τις δύσκολες συνθήκες. Ευαισθητοποίηση, ενσυναίσθηση
και προσπάθεια να πιστέψουμε ότι τα ζωάκια πρέπει να γίνουμε εμείς η φωνή που δεν έχουμε. Mm. Κανένα ζωάκι στο κλουβί, κανένα ζωάκι στο δρόμο. Μόνο που δεν κάνει να ξεχνάμε, κυρία Μαρτιμιανάκη, ότι και κυρία Καλογεράκη, ότι το θέμα αδέσποτο έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους. Εμείς το προκαλούμε όλο αυτό με τη δική μας τη συμπεριφορά, όπως σαφέστατα και με τις πρόνοιες της πολιτείας, όποτε και όπου δεν υπάρχουν, που συνήθως δεν υπάρχουν αυτές οι πρόνοιες σε ό,τι έχει να κάνει με τα αδέσποτα. Έτσι δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό? Κυρία Δουργεράκη, πραγματικά τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς. Δυστυχισμένες ψυχές δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Όταν ζευγαρώνουμε ανεξέλεγκτα τα ζωάκια μας για να νιώσουν χαρά, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Όταν τα αφήνουμε στον δρόμο, όταν γεννηθούν από ένα μεγαλώσουμε 10-12 σκυλάκια και όταν πια το παιχνίδι τελειώσει κάπου, όταν πάρουμε ένα κουτάβι, το βαρεθούμε και το αφήνουμε, σημαίνει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι και μετά μεταβιβάζουμε την ευθύνη τη δική μας, την απερισκεψία μας, σε κάποιους άλλους που νυχτημερών μοχθούν για να προστατεύσουν αυτά τα ζωάκια. Η μόνη λύση είναι η στήρωση, το τυπάρισμα και η ανταπόκριση, η παιδεία που πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους στην αντιμετώπιση των αδέσποτων. Είναι ψυχές. Δεν είναι ένα αντικείμενο που το πατάμε και το παρατάμε στα σκουπίδια. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθούν νυχθημερών οι εθελοντές, τα σωματεία, να φυτίζουν και να έχουν νερό και να πάμε εμείς να τα πετάμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι περιττό και βρώμικο. Δεν είναι βρώμικο. Είναι ψυχές που έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Είναι η ίδια μας η ζωή. Είναι η ίδια μας η ζωή. Είναι τα ζωντανά πλάσματα που έχουμε δίπλα μας, μέσα στο σπίτι μας. Και δεν είναι παιχνίδι. Θα συμφωνήσουμε εκεί. Χαιρετάμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό που έγινε το Σάββατο στο κοινοκομείο μας. Όταν είμαστε ανοιχτοί. Κυρία Μαρτιμιανέκη, δώστε μου τώρα τη δυνατότητα, μια νοτελεία, να πω στην κυρία Καλογεράκη το εξής. Ότι βλέποντας τις φωτογραφίες τις οποίες έχετε αναρτήσει, κυρία Καλογεράκη, με τις εθελόντριες του Ελληνικού Κέντρου Χορού και Παραστατικών Τεχνών Τέχνη Χρό, πραγματικά συγκινήσε, γιατί είναι εικόνες χαράς και είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε και για τους τετράποδους φίλους, αλλά και για τις εθελόντριες του Ελληνικού Κέντρου. Ακριβώς αυτό είναι και ο στόχος μας. Συμφωνώ σίγουρα με ό,τι έχετε πει μέχρι τώρα, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Βλέπω τώρα τα κορίτσια πόση πρόθεση αγνή έχουν προς τα ζώα και πόσο καλή διάθεση να βοηθήσουν. Στο κοινοκομείο του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή βρίσκονται 62 σκυλιά, τα οποία είναι όλα αξιοαγάπητα, συγγνώμη. Και είναι 62 σκυλιά σε μια πόλη στο Ηράκλειο που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι σίγουρη ότι μπορούν να βρουν σπίτι που θα τα αγαπάει. Τα σκυλάκια είναι αξιολάτρευτα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, μια επίσκεψη στο κοινοκομείο δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε. Είναι η καλύτερη συντροφιά. Είναι θεραπευτική συντροφιά για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την επαφή με τα ζώα. Νομίζω ότι μπορούμε, δηλαδή είναι πολύ εύκολο, μόνο λίγη θέληση να υπάρχει. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω και να παρακαλέσω όποιον ίσως ακούει, είναι να βελτιωθεί το δυνατόν περισσότερο η πρόσβαση στο κοινοκομείο. Ίσως θα μπορούσαν να μπουν κάποιες ταμπέλες επιπλέον. Το κοινοκομείο είναι πεντακάθαρο, λειτουργεί άψογα, είναι όλοι συνεργάζονται μέσα, οι εθελοντές, η εκπαιδεύτρια, η κυρία Μαρτιμιανάκη, συνεργάζονται άψογα. Το μόνο που λείπει ίσως είναι λίγο μια πιο εύκολη πρόσβαση. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, θα μπορούσαν να πηγαίνουν σχολεία, να έχουν τα παιδιά παιδεία από μικρή ηλικία για τη συναναστροφή της. Δεν χρειάζεται να παρακαλάτε πολύ. Έχετε απέναντί σας την κυρία Μαρτιμιανάκη. Δεν νομίζω από το Δήμο Ηρακλείου. Είμαι σίγουρη, επειδή έχουμε μιλήσει ότι έχει κάνει ήδη προσπάθειες. Νομίζω ότι, ασχέτως με τις προσπάθειες, νομίζω ότι η πολιτική που ακολουθείτε είναι αυτή η οποία θα πρέπει να βελτιωθεί τα μάλα σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με την πρόσβαση στο κοινοκομείο, τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Νομίζω το αίτημα σας, η κυρία Μαρτιμιανάκη, μπορεί να το κοινοποιήσει στο μέγιστο βαθμό, ναι. Ναι, και είναι, αυτός είναι και ο στόχος μας. Δηλαδή, αν καταφέρουμε αυτό και βρούνε και σπιτάκι τα σκυλάκια, θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, η βραδιά χορού. Πύλη Βηθλεέμ. Την Πέμπτη το βράδυ. Την Πέμπτη που ο μήνας έχει 13. Για όλους εσάς που και το χορό αγαπάτε και θέλετε λίγο παραπάνω, θα έλεγα εγώ ως δικό σας μήνυμα, κυρία Καλογεράκη, να βοηθήσετε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις ψυχές που αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο κοινοκομείο Ηρακλείου, ναι. Συμφωνώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Και επίσης αυτό που θέλω να τονίσω σε φίλους μας και καλλιτέχνες κάθε είδους, μπορούν, η τέχνη έχει φωνή, το ξέρουμε όλοι. Είναι η πιο ήπια και η πιο όμορφη φωνή. Οπότε ας αξιοποιήσουμε αυτή την προβολή που παίρνουμε για να επικοινωνήσουμε σκοπούς που ωφελούν όλους μας. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή θα ήθελα να είναι το μήνυμα που περνάμε. Mm-hmm. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία και που μας στηρίζετε πάντα. Χορηγός επικοινωνίας, είπαμε, τα μέσα του ομέλου της Ακρίτη TV. Εγώ θα σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για τη βοήθεια. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαρτιμιανάκη έχει κάτι παραπάνω να προσθέσει. Κλείνοντας, θα ήθελα τώρα που είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, οι καιρικές, να μην ξεχνάμε και τα γατάκια. Είναι σαν να είναι ανώνυμα, σαν να είναι τίποτα. Ένα τίποτα είναι μέσα στο κοινωνικό ιστό μας, μέσα στη κοινωνία μας. Σαν να είναι ανύπαρκτα όντα. Και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα που δεν έχουν προλάβει να μπουν μέσα στο νοσοκομείο μας. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες 80. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Πολλοί εθελοντές με άγγιγμα ψυχής πραγματικά και υπέρβαση έχουν φιλοξενήσει καθημερινά όλο τον καιρό πάρα πολλά ζωάκια. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Και τα γατάκια τα καημένα. Λίγο νεράκι. Λίγο φαγάκι, λίγη ξηρή τροφή, να είναι προστατευμένα, να ανοίξουμε τις αυλές μας, λίγη σκιά. Ας γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι, ας τα προσεγγίσουμε με την ματιά ότι και αυτά έχουν ανάγκες, ότι είμαστε συντιμώτες, έτσι. Συνυπάρχουμε μέσα στο Δήμο, μαζί τους, έχουμε πάρει το χώρο τους. Τα χωράφια έχουν γίνει πολυκατοικίες, οι ελεύθεροι χώροι έχουν γίνει γκαράζ. Δεν αξίζει, δεν είναι τίποτα. Λίγο νεράκι, λίγο φαγάκι, να τα αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια και θα μας τα ανταποδώσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευαισθησία σας. Περιμένουμε την παράσταση. Εγώ θα μεταφέρω το αίτημα, το μεταφέρω καθημερινά σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ της ηγεσίας. Ο δήμαρχός μας πραγματικά υποστηρίζει πάρα πολύ και όλοι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, όσοι διετέλεσαν μέχρι στιγμής, και η κυρία Σιγκελάκη. Έχουμε, σας λέω, η Πενταμελής Επιτροπή αγωνίζεται μαζί με την εθελότρια κτηνίατρο, κάνει μεγάλη υπερπροσπάθεια να καλυφθούν οι περισσότερες ανάγκες. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συμπαραστέκεται. Εξωστρέφεια, πιστέψτε σε εμάς και θα γίνει το θαύμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να είστε. Κυρία Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμά σας νομίζω ότι πέρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το κέντρο ή το ελληνικό κέντρο χορού και παραστατικών τεχνών Τέχνη Χρό. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βηλιαράκη. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Μαρτιμιανάκη και όλους τους συμμετείχαν. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.